Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε μια κατάσταση που δεν λέει να ησυχάσει, πορευόμαστε με τα μέτρα να εξακολουθούν όπως και τους περιορισμούς. Η πανδημία διαμορφώνει μέτωπο αγωνίας και ανησυχίας και πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο την Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα. Και δύσκολα είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμός των νοσηλευόμενων. Δυστυχώς σήμερα έχουμε 26 ασθενείς που νοσηλεύονται στην κλινική COVID του νοσοκομείου Καλαμάτας. Να πούμε ότι εχθές είχαμε 19 ασθενείς και προχθές είχαμε 17. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει αυξηθεί έτσι πολύ ο αριθμός των νοσηλευόμενων. Έχουμε 3 ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να πούμε ότι εχθές είχαμε 4, αλλά δυστυχώς έχασε μία ηλικιωμένη τη ζωή της. Είχαμε ένα εξιτήριο, να πούμε επίσης, και σήμερα έχουμε 8 νέες εισαγωγές στο νοσοκομείο της Καλαμάτας στην κλινική COVID. Και αυτό είναι κυρίαρχα που δείχνει και την πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας από την αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου. Υπάρχουν ανακοινώσεις, υπάρχει σειρά μέτρων. Κλείνουν τα σχολεία για 2 εβδομάδες. Κλείνουν τα σχολεία από την 3η λοιπόν 16 Μαρτίου μέχρι τις 29 Μαρτίου. Κλείνουν τα σχολεία σε όλη τη χώρα, εκτός βέβαια από τα ειδικά σχολεία που δεν έκλεισαν ποτέ. Να πούμε ότι μπαίνουμε πάλι στην τηλεκπαίδευση. Να ξέρουμε ότι τα δημοτικά, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Οικονομόπουλο, τα δημοτικά θα ξεκινάνε το μάθημα στις 2 το μεσημέρι και ύστερα, και τα γυμνάσια και τα λύκεια από τις 8 έως τη 1:30 το μεσημέρι. Άρα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση το πρωί, πρωτοβάθμια εκπαίδευση το μεσημέρι. Το μεσημέρι, δημοτικά και νηπιαγωγεία. Και σώζονται αυτό, σωθείτε, θα λέει κανείς, με πάρα πολλές δυσκολίες και με πάρα πολλά προβλήματα. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, από τους μαθητές. Ό,τι μπορεί να γίνει τέλος πάντων. Ο κ. Οικονομόπουλος μας είπε ότι είναι όλα έτοιμα. Όπως είπες και εσύ, θα γίνει μια προσπάθεια να μην υπάρξουν προβλήματα αυτή τη φορά. Θα τα δούμε. Ωραία. Υγειονομική αναφορά και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Πελοπόννησο. Ξανά σε 2 ζώνες. Έτσι, ξανά σε 2 ζώνες. Παραμένουν στο βαθύ κόκκινο Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία. Να πούμε και πόσα κρούσματα είχαν σήμερα. Σήμερα η Κορινθία είχε 57 νέα κρούσματα, η Αργολίδα 30 και η Αρκαδία 18. Στο κόκκινο παραμένουν Μεσσηνία και Λακωνία. Σήμερα η Μεσσηνία είχε 12 κρούσματα και η Λακωνία 3 κρούσματα. Να πούμε, Θέμη, έτσι σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, πριν 2 μέρες, στις 10 Μαρτίου, η Μεσσηνία είχε μόνο 2 κρούσματα, εχθές είχε 11 και σήμερα είχε 12 κρούσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ανησυχητική κατάσταση και στο νομό. Είπαμε παντού, παντού, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ανεβαίνει ο αριθμός και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοιχείο, θα λέει κανείς, της αγωνίας. Να πούμε και για έτσι σε επίπεδο Πελοποννήσου ότι η Αχαΐα σήμερα έχει 87 κρούσματα και η Ηλία 23 κρούσματα. Η Αχαΐα που συνεχίζει να σέρνει αυτό τον χώρο των κρούσματων και δεν λέει να κοπάσει, θα λέει κανείς, αυτή η δυσκολία που αντιμετωπίζει η περιοχή όπως και οι υπόλοιπες και στην Πελοπόννησο. Είδαμε και το σκηνικό τώρα. Θα το διαπιστώσουμε και στις εικόνες. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να τις δούμε. Ναι, είναι αυτές οι εικόνες. Σήμερα ένας χαμός στην πόλη της Καλαμάτας και όχι μόνο. Παντού προφανώς. Οι πολίτες έσπευσαν να κάνουν rapid test, αυτά τα τεστ ταχείας διάγνωσης για τον κορονοϊό. Έχουν ανησυχήσει και με φόντο και τα όσα βλέπουμε έτσι για το αυξημένο φορτίο τουλάχιστον στα λίμματα. Αυτό ακριβώς. Θέμη, οι εικόνες μαρτυρούν από μόνες τους ότι υπάρχει έντονη ανησυχία και στους πολίτες. Οι πολίτες λοιπόν έχουν θορυβηθεί, θα λέγαμε, και μετά από τα τελευταία αποτελέσματα που είχαμε από τα δείγματα στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας, που δείχνουν ότι έχουμε 800 ενεργά κρούσματα. Είπαμε βέβαια και την προηγούμενη φορά, το έχεις πει και εσύ αρκετές φορές, ότι βέβαια αυτό δεν μπορεί να είναι και σωστό, γιατί υπάρχει και η απόκληση. Ωστόσο, υπάρχει μια ανησυχία. Να πούμε ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι στο βιολογικό καθαρισμό. Παίρνονται δείγματα πολύ συχνά, προκειμένου να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και το επόμενο διάστημα αυτή η εικόνα. Αν θα παραμείνουμε στα 800 ή αν θα ανέβουμε ή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάντως, η Μεσσηνία είναι από τις λίγες περιφερειακές ενότητες που δεν έχουν μπει αυτή τη στιγμή στο βαθύ κόκκινο. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο να δούμε το χαρακτηριστικό ρεπορτάζ. Δηλαδή, το γεγονός ότι οι πολίτες είναι πλέον θορυβημένοι από την όλη κατάσταση, έτσι όπως επισημαίνεται, και σπέβδουν για να πιστοποιήσουν ότι είναι καλά και μακάρι να είναι πάντα έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με την διαδικασία των τεστ ταχείας διάγνωσης. Παρακαλώ,
Δεν βλέπετε τι γίνεται. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Η αυξητική τάση που καταγράφουν τα κρούσματα στη Μεσσηνία και οι αναφορές για εκατοντάδες ενεργά με βάση τα αποτελέσματα των λιμάτων του βιολογικού καθαρισμού έχουν τρομοκρατήσει τους καλαματιανούς που σπέβδουν να κάνουν rapid test. Με φοβίζει πολύ, γιατί πιο πολύ για τα παιδιά τα μικρά που είναι. Για εμάς τους μεγάλους, εντάξει, δεν μας πειράζει και τόσο, αλλά τα παιδάκια, τα μικρά, αυτό είναι. Πολίτες όλων των ηλικιών από νωρίς το πρωί και μέχρι το μεσημέρι σχημάτισαν ουρές στο μέγαρο χώρο Καλαμάτας προκειμένου να υποβληθούν σε τεστ. Ήρθαμε για προληπτικούς λόγους. Απλά εντάξει, τυπικά είπαμε να έρθουμε να κάνουμε ένα τεστ. Καλό είναι να προσέχουμε, να έχουμε την υγεία μας που λένε. Προληπτικά και θέλω να πάω να δω το δισεγγονάκι μου που γεννήθηκε προχτές για να μην το κολλήσω, αν έχω αυτό. Έρχομαι σε επαφή με μικρά παιδιά, με τα εγγόνια μου. Με τα παιδιά προσπαθώ να προσέχουμε λιγάκι. Οι περισσότεροι έσπευσαν απλά για προληπτικούς λόγους, ωστόσο πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν αφού η αναμονή ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη. Αναγκαστικά θα φύγω, θα έρθω κάποια άλλη στιγμή. Τι να κάνω. Δεν έλειψαν ωστόσο και τα προβλήματα. Κάποιοι ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν το συντομότερο δυνατό rapid test για να βοηθήσουν δικούς τους ανθρώπους που νοσηλεύονται και έτσι χρειάστηκε να πάνε σε μικροβιολογικά ιδιωτικά κέντρα καθώς δεν γινόταν να περιμένουν. Στείλανε από το νοσοκομείο, δηλαδή είναι φοβερό. Έχω γυναίκα καρκινοπαθή, δεν μπορώ να μπω μέσα να της δώσω φάρμακα. Λέω ρε παιδιά, κάτι μου τεστ να πάω την βεβαίωση. Όχι, λέει πάρε από όλους άδεια να σε αφήσουμε. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει προτεραιότητα λόγω ανάγκης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ είναι 150 άτομα, από ποιο είναι να πρωτοζητήσω. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στα ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία. Να περάσουμε εμείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το μεσημέρι είχαμε την ξεχωριστή συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του Παναγιώτη Νίκα με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης τον Γιάννη Τσακίρη, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα, αρμόδιο για τα θέματα του ΕΣΠΑ, τον Δημήτρη Σκάλκο. Εκεί πιστοποιήθηκε η πολύ καλή πορεία του ΠΕ Πελοποννήσου. Ενός υπουργού που μας δίνει τις κατευθύνσεις για το πολύ μεγάλο θέμα του ΕΣΠΑ ΠΕΠ. Είναι ο συμβοηθός, ο αρρωγός, ο συμπαραστάτη μας σε οτιδήποτε και αν ζητήσουμε. Και με την τροποποίηση του 44-12 που έγινε τώρα 44-82, τα έργα μας θα πάνε με πολύ συντομότερο ρυθμό και για την Αρκαδία και για ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σημαντική συμβολή τόσο η δικιά σας όσο και των υπηρεσιών σας στην αύξηση των δαπανών οι οποίες αντανακλώνται μέσα από τα έργα που γίνονται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για την πορεία αυτών των δαπανών και το μπαίνοντας ήδη στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, οι πόροι που θα αναλογούν στις περιφέρειες, προφανώς και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, θα είναι σημαντικά υψηλότερες από ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά, που αυτό σημαίνει προφανώς μεγαλύτερα και περισσότερα έργα τα οποία θα έχουν μια προστιθέμενη αξία τόσο για την οικονομία αλλά πιο σημαντικά για την τοπική κοινωνία. Προφανές ότι η συνεργασία των υπηρεσιών μας, περιφέρειας και του Υπουργείου είναι εξαιρετική. Νιώθω την υποχρέωση να εκφράσω ξανά τις ευχαριστίες μου για τις καλές επιδόσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Πελοποννήσου. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε γιατί ήθιστε να το λέμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Είναι κάτι πραγματικά που αποδεικνύεται από τους αριθμούς, από τα νούμερα, από τα στοιχεία που τους τελευταίους μήνες έχουν δείξει μια σοβαρή επιτάχυνση. Ταυτόχρονα ξεκινάμε και τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό του νέου επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ. Μένουμε στα ζητήματα που σχετίζονται με την αυτοδιοίκηση. Θα δούμε με τη χρειά όμως. Έχουν και την χρειά της κατάστασης έτσι όπως έχει εξελιχθεί με την Ελιά Καλαμών. Η αυτοδιοίκηση έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο βάρος της όλης προσπαθίας προκειμένου να δειχνούμε τα διάφορα θέματα γύρω από το προϊόν της Ελιάς Καλαμών. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και την συνδιάσκεψη, την τηλεδιάσκεψη εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Όμως το θέμα έφτασε και στη Βουλή. Υπάρχουν και απαντήσεις. Μαζί μας η Γεωργία Ναστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Αρκετά αυτά που έχουν σημειωθεί γύρω από την κατάσταση με την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Και το τονίζω αρκετά υπό την έννοια ότι έχουμε δει και τις κινήσεις που γίνονται από τους τοπικούς φορείς, αλλά και τις κινήσεις που γίνονται κεντρικά. Πλέον έχουμε και απαντήσεις και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Και να θυμίσουμε, επειδή όντως ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει διάφορα στην κατεύθυνση αυτή και βουλευτές και όχι μόνο, είχαμε και τον πρόεδρο της, του κόμματος και βουλευτή, τον κύριο Βελόπουλο, που είχε θέσει μια ερώτηση. Σε αυτόν λοιπόν απαντά η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά θα μου επιτραπεί ένα σχόλιο, θα σου πω έτσι σε γενικές γραμμές, αδρές ίσως, τι αναφέρνει, 2 σελίδες, 1,5. Πολύ νόημα δεν βγάζει και πολύ, πολύ ορολογία νομική, ναι, και πολύ κακό για το τίποτε, ναι. Και θα σου πω τι εννοώ. Λέει διάφορα, τέλος πάντων, για να καταλήξει ότι εφόσον η παραγωγή, οι θυγόμενοι διαθέτουν σχετικά στοιχεία που δίνονται να εμπίπτουν στις κατεξοχήν αρμοδιότητες, θα μπορούσαν να αποστείλουν είτε με μορφή καταγγελίας, ναι, λέει, είτε κατά όρους της διατυπώσεις που ορίζονται στον ιστότοπο κτλ. Είτε μέσω του βουλευτή, μέσω mail. Πετάνε το μπαλάκι στους παραγωγούς, με λίγα λόγια. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Δηλαδή, τι του λέει? Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Κάνε μου καταγγελία, στείλε mail, πάρε το βουλευτή τηλέφωνο, πάρε το γραφείο του, αν το σηκώσει, αν το βρει, να το πείσει να κάνει εκείνο. Δηλαδή, ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ποιος ακριβώς είναι? Αν κάτι συμβαίνει και να πάρει τηλέφωνο τάδε ο Δίνα ή θα ασχοληθεί και με αυτό ο αγρότης που πεθαίνει από την πείνα, ας πούμε, για ο να... Ο αγρότης καταγράφει την κατάσταση, ότι δεν έχει δηλαδή... τιμή του το προϊόν τιμή αυτή τη στιγμή. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει μηχανισμός, θα μπορούσε να υπάρχει και ένα παρατηρητήριο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και μιλάμε για ένα προϊόν πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο προϊόν, προφανώς. Υποτίθεται ότι τόσα χρόνια λέμε σε αυτή τη ρημαδοχώρα, και ας μου επιτραπεί, ότι πρέπει να βασιστούμε στον τουρισμό που βλέπουμε να πνέει τα αλήθεια δεδομένων των συνθήκων έτσι όπως έχουν προκύψει από την πανδημία. Και ο άλλος βασικός πυλώνας είναι και καλά. Έχω εκνευριστεί και με συγχωρείς, ο πρωτογενής τομέας. Και τους λένε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα και λέει στείλτε μου μήνυμα, email, θα κάτσω αγρότης τώρα από το χτήμα που ήμασταν προχθές στη Μεσίνη με τις πατάτες στις 3 τα ξημερώματα, να αρχίσει να ανοίγει τα δεδομένα, να στείλει email στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί δεν μπορεί να ψάξει μόνο της, να πάρει 5, 10, 20 τηλέφωνα ο εργαζόμενος και να πει παιδιά πόσο πουλάνε, ας πούμε, τώρα εκεί και να διαπιστώσει πώς έχουν... Η διαπίστωση είναι δεδομένη, εγώ να σου πω ότι... Άρα είναι δεδομένη που είναι να κάνει κάτι. Υπάρχει ένα καρτέλ αυτή τη στιγμή που εκμεταλλεύεται την όλη κατάσταση, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό. Αλλά κάποιος βολεύει μάλλον και τους αφήνουμε να... Αλλά προφανώς δεν θα βάλουν και το χεράκι τους στη φωτιά για να κάτσουν να ξεκαθαρίσουν την όλη αυτή κατάσταση, γιατί κάποιος βολεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι για αυτή τη ρημαδοχώρα και σε παρακαλώ το ρημάδο να το αφήσεις στην άκρη. Δεν είναι για αυτή τη χώρα, είναι πραγματικότητα παντού σε όλες τις χώρες. Δεν ξέρω αν είναι αλλού τόσο έντονο όσο είναι εδώ, αλλά κοίταξε να δεις. Τώρα έρχεται να μας πει και να απαντήσει σε έναν πρόεδρο κόμματος, σε έναν βουλευτή, σε όλους τους προηγούμενους που έχουν κάνει ερωτήσεις, σε όλους αυτούς τους αγρότες που προσπαθούν να επιβιώσουν με ψίχουλα που έχουν τον καιρό, το Θεό ή όλα αυτά να αντιμετωπίσουν και τους λέει στείλε μου μήνυμα, email να δω ή κάνε μου μια επίσημη καταγγελία. Δηλαδή ο ρόλος ποιος ακριβώς είναι για να κάνει τη δουλειά τους? Αυτό το ξέραμε. Και εγώ άμα θέλω κάτι θα πάω να καταγγείλω. Εγώ να σου πω ότι υπάρχουν πάντως και πάρα πολλοί που γνωρίζουν πράγματα και πρόσωπα. Πού είναι όμως το αποτέλεσμα? Άφησε με να σου μιλήσω και θα καταλάβεις. Είσαι έξυπνη κοπέλα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, όπως για την περίπτωση της πατάτας, που ξέραμε πολύ καλά τι συμβαίνει και ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και δεν χρειάζεται το θέμα να πάει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί χρειάζεται να υπάρξουν ενεργοποιημένοι και δεν χρειάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να στείλει την υπόθεση που σε κάποια άλλη επιτροπή να απαντήσει με χαρτί οτιδήποτε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εφαρμόσει τους νόμους. Αυτό χρειαζόταν. Και επειδή θα φτάσουμε στην κατάσταση σε λίγες μέρες να βγαίνει η πατάτα, που δεν θα έχει τιμή ξανά, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που επέτρεψαν την περίοδο αυτή να διαχέεται στην αγορά, η Αιγυπτιακή ή κάθε άλλου είδους πατάτα. Και αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο. Και αυτούς τους έχει αφήσει η ίδια η πολιτεία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το παίζουμε. Να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε φταίει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή οποιοδήποτε είναι στέλνει mail. Και είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Συγκεκριμένα και δεδομένα. Τώρα, εντάξει, όταν επειδή σου απαντάει με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, φταίνει τεχνοκρατικά, και αυτή στο τεχνοκρατικά πάντα. Λοιπόν, υπάρχει και άλλο θέμα με τα αγροτικά ζητήματα. Το έχουμε δει όλες τις προηγούμενες ημέρες με τις διαστάσεις. Και υπάρχει το ζήτημα με τις πρακτικές εταιρείες που έχουν αρχίσει και κάνουν τους αγρότες κυριολεκτικά να μην μπορούν να κοιμηθούν. Θυμόμαστε τα δάνεια της πρώην ΑΤΕ.
Έρχεται το θέμα στη Βουλή και από τον Αλέξη Χαρίτση, αλλά όπως και από άλλους βουλευτές. Να πούμε ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που ανέδειξε και η τηλεόραση Best. Ήμασταν και κατά τη διάρκεια. Τέλος πάντων, θυμόμαστε τι έγινε εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη με την Μίδια. Mm-hmm. Έτσι, ένα βράδυ με τους παραγωγούς που το έθιξαν και το έβαλαν έτσι πολύ ψηλά στην ατζέντα, γιατί είναι και στη Μεσσηνία και όχι μόνο. Πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και όσοι θυμόμαστε τι είχε γίνει στο πλαίσιο της πώλησης της τότε Αγροτικής Τράπεζας, τι έγινε με την περίφημη Bad Bank και με τα δάνεια που ήταν έτσι στο κόκκινο, με τα ξένα funds κτλ. Και έχουμε την εξέλιξη που είναι πάρα πολύ σοβαρή, με ανθρώπους να κινδυνεύουν, όπως οι ίδιοι επίσης έχουν καταγγείλει, και οι περιουσίες τους, να έχουν πληρώσει ένα σωρό χρήματα στα πανωτόκια τα περίφημα και τώρα να έρχονται ξανά αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα που είναι σοβαρό. Έτσι λοιπόν ο βουλευτής Μεσσηνίας και τομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Χαρίτσης, το έφερε το θέμα στη Βουλή. Να πούμε ότι είναι σημαντικό ότι συνυπογράφουν. Και να μην ξεχνάμε, είχαν υπάρξει έτσι τοποθετήσεις και από τους βουλευτές Μεσσηνίας Νέας Δημοκρατίας που είχαν θέσει το θέμα στον αρμόδιο υπουργό. Αλλά ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είναι και δεμένα τα χέρια μου. Από ποιους αλήθεια? Από ποιους είναι δεμένα τα χέρια σε αυτή τη χώρα? Τέλος πάντων, αυτά όμως θα δουν επίσημα πλέον σε απαντήσεις και όχι σε συναντήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Είναι σημαντικό ότι συνυπογράφουν 54 βουλευτές. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα νομίζω έχει κινηθεί και άλλοι βουλευτές, έτσι έχουν δώσει όλη αυτή τη διάσταση. Και θέτουν αρκετά ζητήματα, στέκονται στο γεγονός ότι μιλάμε στην πραγματικότητα για 35.000 αγρότες, για κόκκινα δάνεια ύψους 1,5-1,5 δισεκατομμυρίου, τα οποία, όπως είπαμε, είχαν χορηγηθεί από την ΑΤΕ, την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημαίνει ο κ. Χαρίτσης σε αυτήν την ερώτηση και κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι επί κυβερνήσεως του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε θέσει λειτουργία σχετική πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων ρύθμισης των οφειλών. Είχαν πει και οι παραγωγοί ότι τουλάχιστον τότε δεν τους ενοχλούσαν. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση. Αυτή η πλατφόρμα είχε λήξει στο τέλος του 19 και αφορούσε για αγροτικά δάνεια και οφειλές σε αυτά και για τα φυσικά πρόσωπα και για συνεταιρισμούς. Υπήρξε και ένα ευνοϊκό πλαίσιο. Τώρα μην μου τα λες αυτά. Σου λέω ότι είχαν πει όμως και αγρότες στην ξέρουμε... Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν ξέρουμε πόσοι αγρότες είχαν μπει. Πάντως, και πόσοι είχαν μείνει απ' έξω. Να σου πω και κάτι που δεν μπορούμε τα να το πολιτικά τερτύπια των ρυθμίσεων είναι η μόνη... Επέτρεψέ μου, είναι η μόνη κατάσταση για να μπει ένα πλαίσιο του να κοροϊδέψουμε ορισμένες φορές τους ανθρώπους που έχουν δίκιο. Οι ρυθμίσεις είναι τις περισσότερες φορές οι μεγαλύτερες παγίδες και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όπως σημαίνει και τώρα. Να σου πω όμως ότι εκείνο το βράδυ στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα για άλλο θέμα, που ήμασταν και περιμέναμε παγετό και θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει με την επέλαση της Μίδιας, οι ίδιοι οι παραγωγοί είχαν πει, γιατί είχε έρθει και ο κύριος Μαντάς. Καλά, και για τον Καραμαλή λέγανε από τη ρύθμιση με τα πανωτόκια. Εντάξει, μην τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή σκάνε. Και σκάνε πολύ χοντρά αυτά τα πράγματα με τις ρυθμίσεις. Μην ξεγελιέται ο κόσμος με τις ρυθμίσεις ότι του χαρίζουν κάτι. Μην ξεγελιέται. Δεν τους ενοχλούσαν τότε, είπαν οι ίδιοι, έτσι. Τώρα που είναι στα πάντα. Ας περιμένουμε, ας μην πάρουμε θέση. Νομίζω ότι έχει δεν πολύ μεγάλο. Όχι, όχι, αυτό λέω. Οι απαντήσεις έχει... πρέπει να δοθούν στη Βουλή και πολύ πρέπει να δοθούν από τις ενδιαφέρον, ναι, να περιμένουμε την απάντηση από το Υπουργείο που είναι. Και καλά κάνει ο κ. Χαρίτσης και φέρνει το θέμα στη Βουλή για να δούμε την επίσημη πια θέση του Υπουργού και επαναλαμβάνω, όχι μέσα από συναντήσεις. Και οικονομίας και αγροτικής ανάπτυξης, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δύο, κυρίως ο Υπουργός Οικονομίας, να μας πει τι θα κάνει, αν θα κάνει. Γιατί έτσι όπως το είχαμε δει την προηγούμενη φορά, λες και ήταν δεμένα τα χέρια του από κάποιους άλλους που καθορίζουν το τι θα γίνει μέσα στην Ελλάδα. Κάπως έτσι είχε δώσει την απάντηση την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πάμε και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα είδαμε νωρίτερα με τον κύριο Τσαχίρη συνάντηση του Παναγιώτη Νίκα. Εύσημα στην περιφέρεια για την πολύ καλή πορεία του ΠΕΠ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε από πουθενά αλλού, μόνο από προγράμματα. Το έχουμε πάρα πολλές φορές, η αυτοδιοίκηση γενικότερα, πολλά χρόνια τώρα για να γίνουν πράγματα, σπουδαία έργα. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν την συνάντηση και οι δύο, και ο αναπληρωτής υπουργός αλλά και ο Γενικός Γραμματέας που είναι υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ, ο κ. Σκάλκος, αναφέρθηκαν στην πορεία που διαγράφει η περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή στο επίπεδο και των διεκδικήσεων αλλά και την αύξηση των δαπανών
Αυτό συνεπάγεται μια σειρά από έργα πολύ σημαντικά που ήδη δρομολογούνται ή θα μπουν σε τροχιά υλοποίησης και στάθηκαν λοιπόν σε αυτό δίνοντας τα εύσημα και επίσης στην άρεστη συνεργασία που υπάρχει και για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το γνωστό ΠΕΠ, που είναι κάτι που όπως είπαν δεν υπόθηκε για να υποθεί, είναι κάτι που αποδεικνύεται από τους ίδιους τους αριθμούς. Ας ευχηθούμε να υπάρχει τέτοια συνέχεια και να δούμε να γίνονται έργα, γιατί αλλιώς νομίζω εκτός από αυτά τα ευρωπαϊκά χρήματα δεν είναι τόσο εύκολο πια αυτό. Έχουμε και συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβουλίο τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί ο λόγος και για την απλή αναλογική περιμένουμε. Υπάρχουν μέχρι στιγμής τοποθετήσεις και σε πολιτικό προφανώς επίπεδο. Άλλωστε είναι ένα θέμα που ήρθε πολύ ψηλά σε αυτό το πλαίσιο και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η θέση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δημιουργηθεί μια σειρά από ζητήματα. Η άλλη αλήθεια είναι όμως, το έχουμε ξαναπεί, είναι και πεπιθυσμή και νομίζω σε ένα βαθμό θα συμφωνήσω ότι θα μπορούσε να υπάρχει σε αυτή τη χώρα πεδίο συνεργασίας και να μας νοιάζει η ουσία και όχι η αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και να μπορούμε να συνεργαστούμε για το καλό του Δήμου, της περιφέρειας, της ενότητάς μας κτλ. Και να τέλος πάντων συμφωνήσουμε. Έργα αποφασίζουν κατά κύριο λόγο, έτσι. Εντάξει, εμείς μπορούμε να συμφωνήσουμε. Κάποιοι άλλοι δεν θα συμφωνήσουν καθόλου. Αυτό είναι δεδομένο. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω, να περάσουμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έρχεται τώρα λοιπόν με αυτόν τον αντιδημοκρατικό, κατά τη γνώμη μας, και καλπονοθευτικό εκλογικό νόμο, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, κλέβει την ψήφο. Ότι σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις η Νέα Δημοκρατία ήταν απέναντι. Οδηγεί στο πιο αντιδημοκρατικό έκτρωμα που κατασκευάστηκε ποτέ στη χώρα μας. Και αν εφαρμοστεί, τέτοιο σύστημα δεν θα έχει εφαρμοστεί ποτέ. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είτε είναι απλή αναλογική, είτε μπει το πλαφόν το 3%. Αλλά αφορά ουσιαστικά την επιστροφή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πρόσφατο παρελθόν, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι κοινό από πολλές παρατάξεις που να ζητάει απλή και ανώθευτη, ξαναλέω, αναλογική. Δημοκρατία αστική υλοποιούσαν. Δημοκρατία λοιπόν για τα μονοπόλια, για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ εμείς πιστεύουμε στην άλλη δημοκρατία, την προλεταριακή, του λαού τη δημοκρατία. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν βρίζετε το Μητσοτάκη, όσοι το κάνετε, βρίζετε και εμάς προσωπικά. Όσοι επιτίθεστε στην κυβέρνηση, αισθανόμαστε ότι μας επιτίθεστε. Αυτή είναι η θέση των 13 περιφερειαρχών. Προφανώς και η δική μου. Και επίσης η πλειοψηφία των Δήμων, αλλά και τη σκέδαιη η απόφαση, με αστερίσκους ναι, με αστερίσκους, είναι υπέρ του νομοθετήματος της κυβέρνησης. Αυτά σας τα λέγω ευθέως και χωρίς τσακίσματα. Για να ξέρετε ότι εμείς θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Δεν θα κρυφτούμε, θα αγωνιστούμε. Στις αγορεύσεις απόψε περίσσεψε η υποκρισία. Λοιπόν, υποκρινόμαστε όταν λέμε διάφορα πράγματα, ενώ κατά το παρελθόν όλοι ή σχεδόν είχαμε την κομματική μας ταυτότητα με την υπηρεσία σε διάφορα γραφεία. Τι κάνουμε, ψηφοθυρούμε. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε και λίγο δεξιούλιδες και λίγο αριστερούλιδες και ξέρω χρησιμοποιούμε τις διάφορες έννοιες που έχουν καλά ακούσματα στον κόσμο, ότι τις εκφράζουμε εμείς. Είμαστε ευαίσθητοι, είμαστε δημοκρατικοί, είμαστε αγαπησιάριδες, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Και όποιον ψαρέψουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Υποκρισία ήταν και η δίθεν απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Μια υποκρισία. Αυτά από τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα δούμε πού θα κλειδώσει το ψήφισμα. Τέλος πάντων, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση γύρω από τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση για την αυτοδιοίκηση. Τώρα, υπάρχουν άλλα ζητήματα. Διαφορετικός φέτος θα είναι ο εορτασμός Καθαράς Δευτέρας με τους πολίτες να γιορτάζουν σπίτι τους. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αφού δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Ολόκληρος ο πλανήτης, ελέω, της πανδημίας του κορονοϊού βιώνει εδώ και ένα χρόνο περίπου κάτι που μοιάζει με ανεξέλεγκτη επιστημονική φαντασία. Στους Έλληνες, ίσως λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους ως λαός, έχει στοιχήσει πολύ περισσότερο ο περιορισμός, με τους περισσότερους ωστόσο να προσπαθούν να τηρήσουν τα μέτρα προκειμένου να ξεφύγουμε όσο το συντομότερο γίνεται από αυτήν την εξαιρετικά άσχημη κατάσταση. Γι' αυτό ο εορτασμός και της Καθαράς Δευτέρας θα είναι φέτος πολύ διαφορετικός. Στο σπίτι.
με τους δικούς μου, δεν έχω και άλλες επιλογές, δεν θα κάνουμε κάποια μάζεξη, μόνοι μας θα είμαστε, οπότε... Τοπικά εδώ, αν μπορέσουμε να πάμε στο χωριό, 30 χιλιόμετρα, δεν ξέρω αν του αλλάζει νομό, αν θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε. Πολύ διαφορετικά, μόνο οικογενειακά, προσέχουμε κιόλας να μην... γιατί είμαι και οικογένεια, είμαστε αρκετά άτομα, είμαστε πενταμελής οικογένεια. Από μόνοι μας είμαστε, το φορτίο είναι πολύ και είναι δύσκολο. Ορισμένες φορές εσύ γνωρίζεις γιατί γίνονται όλα αυτά, η μεγάλη αλλαγή. Αλλά δεν πειράζει, μπορούμε να κάνουμε χωρίς χαρτά ετούς, έτσι μια χρονιά. Αρκεί να έχουμε τα υπόλοιπα και να φύγει αυτό το πράγμα. Πολύ διαφορετικά και εγώ είχα μάθει αλλιώτικα, ήμουν με τις εκδρομές μου γιατί είμαι συνταξιούχος και τώρα πια είχαμε με φίλες και πηγαίναμε διάφορες εκδρομές. Τώρα έχουμε περιοριστεί και εντάξει, όλο αυτό δεν μ' αρέσει. Οι περσινές απόκριες, οι φετινές και στο ενδιάμεσο Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, εθνικές επέτειοι, όλες οι αργίες, τα πάντα διαφορετικά με τους περιορισμούς να έχουν στοιχήσει ιδιαίτερα στην ψυχολογία κυρίως και όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών. Πάρα πολύ. Και ψυχολογικά και οικονομικά. Ο εγκλωβισμός αυτός έχει πολλές παρενέργειες. Ναι, μου έχει στοιχήσει αρκετά. Θα μπορούσα, ας πούμε, και να δουλεύω, να κάνω οτιδήποτε, αλλά προφανώς με τον κορονοϊό όλα είναι κλειστά και δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Θα ήμασταν με το καρναβάλι, θα ήμουν με τους φίλους μου, κάποια κλαμπ, κάτι. Τώρα, εντάξει, αφού καθόμαστε μέσα όλη την ώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Και πού βγαίνουμε έτσι μια βόλτα με τα πόδια για να ξεσκάσουμε. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές να κάνουμε και τι. Εμένα νομίζω πιο πολύ από πολλούς άλλους, διότι μένω στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και είμαι ένα χρόνο σχεδόν εδώ. Και μου λείπουν τα παιδιά μου, μου λείπουν οι φίλοι μου. Δεν γίνεται να ταξιδέψω τώρα. Είναι τα αεροπλάνα, τα έχουν παρκάρει, λες και είναι ποδήλατα. Βέβαια, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Σε όλο τον κόσμο έχει κοστίσει όλο αυτό. Εντάξει, δεν είναι και ό,τι καλύτερο να είσαι μέσα. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε εδώ με έναν από τους ερευνητές γύρω από τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Να μάθουμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζητήματα. Είναι μια είδηση που πλέον έχει γίνει σήμερα πρώτη σε πάρα πολλά ερευνητικά sites αλλά και μέσα ενημέρωση σε ολόκληρο τον κόσμο για την αποκρυπτογράφηση αυτού του μηχανισμού των αντικυθύρων. Θα πάμε εμείς όμως στον τουρισμό και ο τουρισμός έχει την δική του τιμητική αναφορά όλη αυτή την εβδομάδα με βάση και το σχέδιο το οποίο έχει παρουσιαστεί από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού. Μαζί μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, ο κ. Δημήτρης Καραλής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Δεν ξέρω αν αυτός έχει γίνει ξεκάθαρος ή αν έχει, να το πω έτσι, εμπόδια μπροστά του, πηγαίνοντας προς μια ημερομηνία που λίγο πολύ μοιάζει να είναι ξεκάθαρη, 14 Μαΐου. Πράγματι έτσι έχει. Η αφορμή που δόθηκε είναι από τις δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού ότι ο τουρισμός ανοίγει στις 14 Μαΐου. Αισιόδοξο μήνυμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το υποδεχόμαστε με ικανοποίηση μετά από μακρό χρονικό διάστημα. Ένα διάστημα που αφήνει πίσω τεράστιες ζημιές και τραύματα. Ωστόσο δεν θα σταθούμε εκεί, δεν θα μεμψημυρούμε, διότι πρέπει να δώσουμε και από την πλευρά μας μία νότα αισιοδοξίας και αυτό κάνουμε τώρα. Ωστόσο, τα πράγματα για να μπορέσουν να κυλήσουν ομαλά και να μπούμε σε κάποια διαδικασία επανεκκίνησης θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να έχουμε έναν οδικό χάρτη. Και όταν λέμε οδικό χάρτη εννοούμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε τα επικαιροποιημένα πλέον πρωτόκολλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να υπάρχει η ασφάλεια. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι διακρατικές συμφωνίες από τις χώρες που θα δεχτούμε τουρίστες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν πάρα πολλά ακόμα και αυτά τα επισημαίνουμε για να μην φτάσουμε σε κάποιο σημείο και να είμαστε ανέτοιμοι. Διότι ο τουρισμός δεν είναι απλή περίπτωση, είναι μια σύνθεση. Θα υπάρξει και ένα κόστος ουσιαστικά, μην γελιόμαστε, θα υπάρξει και ένα κόστος για την εφαρμογή όλων αυτών των υγειονομικών πρωτοκόλων, των τεστ και όλα αυτά που πρέπει να απαιτηθούν. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι και ποιος θα επομισθεί αυτό το κόστος.
Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι απλή υπόθεση, διότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πήγαμε τουλάχιστον 2 μήνες πίσω. Mm-hmm. Τα εμβόλια τα οποία έδιναν το διαβατήριο καθυστερούν κατά κάποιον τρόπο. Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν τεστ. Για να υπάρξουν αυτά τα τεστ υπάρχει μια τεράστια δαπάνη. Ποιος θα την επομιστεί τη δαπάνη? Ασφαλώς δεν μπορεί να την επομιστεί ο κλάδος, το κάθε ξενοδοχείο, και γι' αυτό έδωσα και την πρόταση να μπορέσει το τέλος διαμονής, το οποίο εισπράτεται από κάθε πελάτη, να εισφερθεί για να μειώσει αυτό το κόστος. Το υπόλοιπο κόστος θα πρέπει να το επομιστεί η πολιτεία. Επικαλέστηκα τη στήριξη της κυβέρνησης και της περιφέρειας. Εκεί βρισκόμαστε. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο για τη Μεσσηνία. Είμαστε σε καλό επίπεδο εμείς για να υποδεχτούμε τουρίστες, αν όχι από εκείνο το διάστημα, λίγο πιο μετά, με οργανωμένο τρόπο και με συγκεκριμένη πλέον αναφορά σε όλο το εύρος της περιοχής μας? Να σας πω, έχουμε περάσει και εμείς από τα τεστ αυτά, τα τεστ δοκιμασίας με επιχειρήσεις κλειστές. Είναι γεγονός, όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που στηρίζουν τον τουρισμό, έχουν υποστεί τεράστια δοκιμασία. Έχουμε πάθει και έχουμε μάθει. Εν πάση περιπτώσει, θα ξανασηκωθούμε, θα σταθούμε όρθιοι, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε στήριξη, και προς αυτό το σημείο μπορώ να πω και μέσα από την εκπομπή σας τώρα, από το δελτίο σας, ότι ο κλάδος του τουρισμού, ο κλάδος των ξενοδοχείων, είναι έτοιμος. Και θα το διαπιστώσετε πολύ σύντομα όταν αρχίσουν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες τουρίστες στη Μεσσηνία, ιδιαίτερα από την εγχώρια αγορά. Οι Έλληνες πάλι θα δώσουν το σημείο εκκίνησης. Οι εισερχόμενοι τουρίστες θα καθυστερήσουν κατά κάποιον τρόπο. Θα έχουμε μία επαναλαμβανόμενη χρονιά, αλλά θα είναι καλύτερη από την περσινή. Αισιοδοξούμε να υπάρχουν αυτά αποτελέσματα και να μην μπούμε σε μια διαδικασία να μετράμε πάλι χαμένες περιόδους. Ξέρουμε πόσο έχει στοιχήσει κατά πολύ στον ξενοδοχειακό κόσμο η όλη η κατάσταση και στο πεδίο της εργασίας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να κρατήσουμε αυτές τις ουσιαστικές προτάσεις και να δούμε εάν και εφόσον γρήγορα υλοποιηθούν, ποιο θα μπορεί να είναι το αποτύπωμα. Καλό σας βράδυ. Και από μένα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε εμείς στην ενότητα των υποδομών. Για ένα δρόμο θα συνεχίσουμε να συζητάνε, όπως φαίνεται, για καιρό ακόμη, και ο λόγος για το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Αφού ολοκληρώθηκε και η εκκρεμότητα με τους περιβαλλοντικούς όρους, σύντομα αναμένεται να ακολουθήσει η φάση των δεσμευτικών προσφορών. Αυτό γνωστοποίησε ο Υπουργός Υποδομών. Ακόμα 2 έργα ξεμπλοκάρουν οι διαγωνισμοί για την υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας Περάματος και ο δικός άξονας Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη, με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή να δηλώνει σε συνέντευξή του στο powergame.gr πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα δημοπρατηθεί μια σειρά νέων έργων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Καραμαλής, για το οδικό έργο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη μόλις εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και σύντομα προχωράμε στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή, θετικές είναι οι εξελίξεις και για ένα ακόμη έργο της Πελοποννήσου. Σπουδαία πρόοδο έχουμε και στον οδικό άξονα Πάτρα Πύργος. Πετύχαμε την αλλαγή στάσης της Κομισιόν για τη δυνατότητα χρηματοδότησής του πέραν του 2023. Φυσικά, ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αλλαγές που έρχονται στο νόμο 4412. Στόχος είναι μέσα από ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο να υπάρχει ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στα έργα. Κάνουμε πραγματικά μία μεταρρύθμιση. Πλέον θα μπορούμε να υλοποιούμε έργα πιο γρήγορα, με λιγότερη γραφειοκρατία, ενίσχυση του συστήματος μελέτη-κατασκευή, ευέλικτες αλλά διαφανείς διαδικασίες για μεγάλα έργα. Πιο οικονομικά, βάζοντας τέλος στη μάστιγα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών που οδηγούσαν τελικά σε υπερβάσεις κόστους και χρόνου. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι θα πάμε σε κάτι ξεχωριστό. Σήμερα αποτελεί μία από τις ειδήσεις που έχουν προξενήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, γιατί Βρετανοί και Έλληνες ερευνητές ρίχνουν φως στον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού των αντικυθύρων. Και είναι μία πραγματικότητα που λίγο πολύ μας έχει προξενήσει πάρα πολύ έντονα συναισθήματα, υπό την έννοια ότι μιλάμε για τους ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου, μεταξύ των οποίων και 2 Έλληνες. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον ένα εξ αυτών, τον υποψήφιο διδάκτορο του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου, φυσικό, τον κύριο Δακάναλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Είναι μια άλλη, θα λέει κανείς, πολύ ωραία είδηση που έρχεται να προσθεθεί σε μια δύσκολη και δύσβατη με το πεδίο της επιστήμης καθημερινότητα. Έχουμε μείνει στην πανδημία και στα όσα τρέχουν αυτό το διάστημα. Όμως φαίνεται ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από Βρετανούς και Έλληνες που μας δείχνουν ότι μιλάμε πλέον για έναν άθλο της αρχαίας ελληνικής μεγαλοφυΐας. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αρχαίας ελληνικής. Ο μηχανισμός αποτελεί προϊόν ενός μείγματος δύο κουλτουρών της, αυτής της αρχαίας Μεσοποταμίας που είχε μια πολύ μακρά αστρονομική παράδοση παρατηρησιακή και της θεωρητικής πλευράς της ελληνικής. Και έτσι μαζί αυτά τα δύο ήρθαν και παντρεύτηκαν και προέκυψε αυτό το θαυμαστό αντικείμενο των ελληνιστικών χρόνων. Είναι σίγουρα ένα αντικείμενο το οποίο θα πρέπει να όλους να μας κάνει να αναθεωρήσουμε τις ιδέες μας για τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπήρχαν στους ελληνιστικούς χρόνους, καθώς και για την γνώση, την αστρονομική και την φιλοσοφική, αν θέλετε, κοσμολογική της εποχής εκείνης. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως έχει κυριαρχήσει και λέγεται, μιλάμε για τον πρώτο ουσιαστικά αναλογικό υπολογιστή, λίγο πολύ αν μπορούμε να το προσδιορίσουμε έτσι. Και μοιάζει πραγματικά εκπληκτικό, μοναδικό εγώ θα έλεγα, με ποιον τρόπο έτσι, οι προγονείς μας είχαν καταφέρει να προσεγγίσουν όλη αυτή την γνώση χωρίς να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία και να την προσδιορίσουν σε ένα μηχανισμό που ο οποίος φιλοξενείται και φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και έχουμε ένα πολύπλοκο δείγμα μηχανικής. Πώς εσείς το μεταφράζετε και πώς προσπαθήσατε να το μεταφράσετε? Κοιτάξτε, όντως είναι ένα εμφανίζεται σαν περίπλοκο. Στην καρδιά του είναι απλή αριθμητική, απλή γεωμετρία, αλλά είναι τόσο έξυπνα και τόσο όμορφα φτιαγμένο που πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν το συζητάμε ότι υπάρχουν αναφορές από αρχαίους συγγραφείς οι οποίοι περιγράφουν τους αρχαίους μηχανικούς που έδρασαν την εποχή εκείνη και αργότερα, και άμα διαβάσετε τις περιγραφές, παράδειγμα για τη σχολή του Ήρωνος, μιλάνε για μηχανικούς οι οποίοι είναι σαν να μιλάς για μηχανικούς του σήμερα. Είναι μηχανικοί οι οποίοι γνωρίζουν από μεταλλουργική, γνωρίζουν από αρχιτεκτονική, γνωρίζουν από σχέδιο, γνωρίζουν από μαθηματικά, γνωρίζουν από άλλες επιστήμες. Και η αστρονομική γνώση που υπάρχει μέσα στο μηχανισμό είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Δεν είναι αυστηρά αρχαία ελληνική, διότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εξαιρετικό θεωρητικό υπόβαθρο και φτιάχνανε κοσμολογικά μοντέλα, αλλά δεν είχαν πειραματικά δεδομένα. Ποτέ στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα έτσι μακρόχρονο παρατηρήσεων όπου θα μπορούσαν να έχουν παρατηρησιακά δεδομένα προκειμένου να ταιριάξουν τα μοντέλα τους με τα παρατηρησιακά δεδομένα. Αυτό όμως άλλαξε με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου πλέον οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας είχαν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στην μακρόχρονη παράδοση των Ασσυρίων, των Σουμερίων, η οποία έχει κληρονομηθεί φυσικά από τους κατεκτημένους Πέρσες. Και έτσι λοιπόν, αν θέλετε, εμείς είχαμε τη θεωρία, οι Πέρσες είχαν κληρονομήσει τα πειραματικά δεδομένα και έτσι από το πάντρεμα αυτών των δύο προέκυψε αυτό το πραγματικά καταπληκτικό αντικείμενο. Και μιλάμε για ένα αντικείμενο το οποίο κάνει ακριβείς προβλέψεις για τα ουράνια φαινόμενα και αυτό του δίνει έτσι μια ιδιαίτερη μοναδικότητα, γιατί μιλάμε για μια συσκευή 2.000 ετών κάπου και η οποία χρησιμοποιείται για να δείξει τη θέση του ήλιου, της σελήνης, των σεληνιακών εκλήψεων, των θέσεων των πλανητών, πολλά πράγματα που σήμερα ακόμα δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε, θα λέει κανείς, ο καθένας από εμάς με την κοινή γνώση. Δεν το συζητάμε, είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό και πραγματικά έτσι πολύ... Τώρα η λέξη στα ελληνικά μου διαφέρει και με συγχωρείτε, είμαι και 6 χρόνια στο Λονδίνο. Σας πετυχαίνω στο Λονδίνο, να το σημειώσω, αυτή η σύνδεση είναι με το Λονδίνο, έτσι. Κοιτάξτε, όσον αφορά την ακρίβεια που αναφέρατε, ακόμα αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, το πόσο ακριβής ήταν ο μηχανισμός. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγαλοπίβολο σχέδιο του μηχανικού που το έφτιαξε. Και μιλάμε τώρα για ένα καταπληκτικό πάντρεμα των επιστημών, των τεχνών και της κουλτούρας. Αυτό το αντικείμενο
είναι προϊόν μιας κουλτούρας η οποία έχει ένα σεβασμό, μια αγάπη για την μελέτη του κόσμου, του φυσικού κόσμου και προσπαθεί να δείξει αυτό το μεγαλείο αυτού του κόσμου, κοσμό, είναι πραγματικά ένα κόσμημα αυτό που προσπαθεί να δείξει ο κόσμος, το μοντέλο του κόσμου, το κοσμολογικό μοντέλο του μηχανισμού των αντικειθήρων, το οποίο σωστά είχε προσπαθήσει, όπως λέτε, να δείξει τις περιστροφές των πλανητών, του ηλίου, της σελήνης, της φάσης της σελήνης στο εμπρόστιο τμήμα του. Και είμαστε βέβαιοι για αυτό, διότι η μηχανολογική αρχιτεκτονική του μηχανισμού συνηγορεί προς τα εκεί. Υπάρχουν φυσικά στοιχεία τα οποία έχουν απομείνει από το χαμένο πλανητάριο και φυσικά υπάρχουν και επιγραφές οι οποίες περιγράφουν αυτές τις πλανητικές περιόδους και η δικιά μας εργασία έρχεται να ερμηνεύσει δύο από αυτές τις επιγραφές. Θα πω για τη δική σας εργασία και συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι αλλεπάλληλα τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε για το εάν υπάρχει μία, ας το πούμε, λογική εξήγηση ότι τότε είχαν μία τόσο υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία αναπτύξει. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι αυτή η ερώτηση προέρχεται από το γεγονός ότι όλοι μας στη σύγχρονη εποχή έχουμε αποδεχτεί ένα αφήγημα το οποίο λέει ότι όλη η ανθρωπότητα που ήρθε πριν από εμάς ήταν με κάποιο τρόπο κατώτερη και εμείς τώρα στη μοντέρνα εποχή είμαστε το απάβγασμα, ας πούμε, του πολιτισμού και ως εκ τούτου απορούμε που ξαφνικά βρίσκουμε τέτοια ευρήματα από την αρχαιότητα. Αυτό είναι ανόητο. Δηλαδή είναι και αλαζονικό. Απλά πρέπει να αναλογιστούμε ότι οι άνθρωποι που προήλθαν πριν από εμάς δεν ήταν ανόητοι, ούτε ήταν υπανάπτυκτοι, ούτε ήταν θρησκό. Εντάξει, ο καθένας ζει στην εποχή του. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και ο καθένας με τα δεδομένα της εποχής του προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο γύρω του. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το σεβαστούμε. Δηλαδή, θέλει μια ταπεινότητα από μέρους μας, γιατί δεν φερόμαστε σωστά στην ανθρωπότητα που ήρθε πριν από εμάς. Δεν μιλάω μόνο για τους αρχαίους Έλληνες φυσικά, αλλά έχουμε ένα τρομερό χρέος σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η τεχνολογία που απολαμβάνουμε σήμερα, μιλάμε αυτή τη στιγμή εξ αποστάσεως εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, και σε όλο αυτό χιλιάδες άνθρωποι έχουν συνηγορήσει προκειμένου να το έχουμε στη διάθεσή μας και να το απολαμβάνουμε. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να εκπλησόμαστε, γιατί η ανθρώπινη νοημοσύνη υπάρχει χιλιάδες χρόνια τώρα. Και έτσι γιατί ξαφνικά να πρέπει να απορούμε που υπήρχαν ιδιοφυΐες αυτής της τάξης 2.000 και παραπάνω χρόνια πριν. Να μείνω τώρα στη δική σας εργασία, γιατί αναλύσατε και επιγραφές και θα πω τώρα το πιο συγκλονιστικό είναι ότι έχει διασωθεί από το μηχανισμό των αντικειθήρων μία μικρή, να το πούμε έτσι, μερίδα του μηχανισμού, ένα μικρό τμήμα, 82 θραύσματα. Είναι έτσι, ναι. Και εσείς κάνατε όλη την υπόλοιπη ανάλυση για να προχωρήσουμε σε όλη αυτή την αξιολόγηση του πώς λειτουργεί λίγο πολύ. Όχι. Αυτό θα μου επιτρέψετε δεν είναι ακριβές. Δεν θέλω να προσβάλλω και τους συναδέλφους που έχουν εργαστεί πριν από εμάς. Εμείς ερχόμαστε στο τέλος μιας μακράς παράδοσης στην έρευνα του μηχανισμού των αντικειθήρων, η οποία ξεκίνησε ήδη 2 χρόνια μετά την ανάσυρσή του από το βυθό της θάλασσας έξω από τα αντικείθερα το 1902. Πάρα πολλοί, δεκάδες Έλληνες ερευνητές έχουν εργαστεί πριν από εμάς και ξένοι φυσικά, δεν το συζητάμε. Εμείς βασιστήκαμε σε τεράστιο βαθμό στην έρευνα που έγινε από μια διεθνή επιστημονική ομάδα το 2005 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, η οποία έκανε τις πρώτες ακτινογραφίες του μηχανισμού σε υψηλή ανάλυση με μια μέθοδο που μπορούσες πραγματικά να δεις λεπτομέρειες που κανένας άλλος ερευνητής προηγουμένως δεν είχε δει. Πράγματι. Ήρθε το μηχάνημα, για να καταλάβετε, φτιάχτηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό από μια εταιρεία η οποία ο διευθύνων σύμβουλος αγνόησε τις συμβουλές του οικονομικού του συμβούλου που έλεγε όχι, αυτό το project θα σε χρεοκοπήσει. Αποφάσισε να προχωρήσει γιατί θεώρησε ήταν πολύ σημαντικό και τώρα αυτή την εταιρεία την έχει αγοράσει ο τεράστιος κολοσσός της Nikon και αποτελεί μέρος της Nikon Metrology. Και το όργανο αυτό του 2005 ήρθε με αεροπλάνο από το εξωτερικό και μάλιστα είχαν καθαρίσει και οι δρόμοι από την αστυνομία προκειμένου να μεταφερθεί στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από το αεροδρόμιο.
και κατέβηκε στο υπόγειο του Εθνικού Αρχαιολογικού με την φοβερή συνδρομή των ανθρώπων τότε του Εθνικού Αρχαιολογικού και της ερευνητικής ομάδας γενικότερα. Τώρα κάποιοι από αυτούς ήταν και μεγάλη ηλικία και δυστυχώς πλέον δεν είναι μαζί μας. Αλλά βασιστήκαμε λοιπόν σε αυτή τη μελέτη του 2005 σε τεράστιο βαθμό. Επίσης βασιστήκαμε σε μια προηγούμενη μελέτη του Βρετανού Michael Wright, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος πρότεινε αυτό το ομόκετο μοντέλο για την αναπαράσταση του κόσμου, του αρχαιοελληνικού κόσμου όπως τον φαντάστηκαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Και έτσι ουσιαστικά η δικιά μας η εργασία έρχεται και ισχυρίζεται πως είναι η πρώτη εργασία μέχρι τώρα η οποία πραγματικά ικανοποιεί όλα τα δεδομένα που μπορούμε να αντλήσουμε από το μηχανισμό. Δηλαδή το μοντέλο που προτείνουμε ικανοποιεί και τα επιγραφικά δεδομένα όπως καμιά άλλη προηγουμένως, ικανοποιεί και τα μηχανολογικά και γενικότερα τη μηχανολογική αρχιτεκτονική του μηχανισμού. Και να τονίσουμε τώρα ότι η όποια εφαρμοσιμότητά του θα γίνει με τις αρχαίες τεχνικές, δεν μπορεί να γίνει με σύγχρονες τεχνικές πια. Κοιτάξτε, αυτό που αναφέρεται περί της ακρίβειας είναι ακριβώς κάτι το οποίο θα πρέπει κανείς να εξετάσει φτιάχνοντας το μηχανισμό όχι με σύγχρονα μέσα, αλλά με αρχαιοελληνικά μέσα. Δηλαδή όλα τα αντίγραφα τα οποία έχουν φτιαχτεί σήμερα, τα οποία τα βλέπουμε, τα οποία δουλεύουν καταπληκτικά και εντυπωσιακά, έχουν φτιαχτεί με μοντέρνα εργαλεία. Έτσι, οπότε, κατά πόσο ο μηχανισμός δούλευε σε ικανοποιητικό βαθμό, είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Για μένα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, υπάρχουν σίγουρα ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι είχε θεματάκια. Τα θεματάκια δεν ήταν μόνο κατασκευαστικά. Τα θεματάκια έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι πλανητικές περίοδοι οι οποίες έχουν κωδικοποιηθεί μέσα στο μηχανισμό είναι προσεγγίσεις της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα, πρέπει να καταλάβουμε, είναι τρομακτικά περίπλοκη. Οι κινήσεις των πλανητών όπως φαίνονται από τη Γη, για να καταλάβετε τα προγράμματα τα σύγχρονα που χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή, κάνουν χιλιάδες υπολογισμούς, είναι αριθμητικές μέθοδοι με σύγχρονες συναρτήσεις οι οποίες ανακαλύφθηκαν τα τελευταία 100 χρόνια, ας πούμε. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραστήσει κανείς την πραγματικότητα σε όλο το μεγαλείο. Οπότε ακριβώς έτσι και ο μηχανισμός αναγκαστικά εξ ανάγκης ένα μηχανικό μοντέλο πρέπει να επιλέξει τις περιόδους οι οποίες είναι άτεγκτες. Και ως εκ τούτου, επειδή είναι προσεγγίσεις, εξ ανάγκης σιγά σιγά θα χάνει. Και όχι μόνο σιγά σιγά, για κάποιους πλανήτες όπως είναι ο Άρης για παράδειγμα, ο οποίος είναι ο πιο προβληματικός πλανήτης από όλους και στην ιστορία της αστρονομίας από πάντα ήταν το μεγάλο πρόβλημα πώς θα ερμηνεύσουμε την κίνησή του στον ουρανό, εκεί ακριβώς θα υπάρχει ακόμα και μεγαλύτερη διαφορά. Όσον αφορά τις εκλήψεις, σίγουρα θα ήταν πολύ πιο ακριβές στην πρόβλεψη των εκλήψεων. Και εκεί μιλάμε ότι έχει κάνει ο σχεδιαστής ενδελεχή χρήση όλων των δεδομένων τα οποία κληρονόμησε από την παράδοση τη βαβυλωνιακή, την παράδοση των αστρονόμων. Παραμένει μυστικό το όνομα του σχεδιαστή, να το πω έτσι. Δεν το γνωρίζουμε, δεν έχουμε προσεγγίσει μια τέτοια γνώση. Δεν γνωρίζουμε καν αν ήταν ένας ή αν ήταν πολλοί. Δηλαδή αυτό το project, αυτή η εργασία θα έπρεπε, μπορεί να είναι το έργο, ας πούμε, μιας πραγματικής ιδιοφυΐας σε επίπεδο Λεωνάρντο Νταβίντσι, σε επίπεδο Αρχιμίδη. Σίγουρα είναι μια παράδοση η οποία ξεκίνησε ο Αρχιμίδης. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι ο Αρχιμίδης έφτιαξε τέτοιες μηχανές, γνωρίζουμε ότι σίγουρα θα είχε ακολούθους, γνωρίζουμε ότι δίδαξε στην Αλεξάνδρεια, η οποία είναι, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, μάλλον η πατρίδα του μηχανισμού. Πιθανότατα επί Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια ίσως και να φτιάχτηκε. Τώρα αυτό δεν υπάρχουν βέβαια δεδομένα, είναι απλά η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή κοιτώντας τα κέντρα της εποχής, τα ερευνητικά πάντα με αρχαιοελληνικά δεδομένα, αν θέλετε, η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Άλλοι λένε στη Ρόδο, άλλοι λένε στην Πέργαμο. Τώρα ένας Θεός ξέρει. Δυστυχώς είναι ανυπόγραφο. Δεν γνωρίζουν. Πάντως έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα την οποία την έχει ταξιολογήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε σήμερα να μας εκπλήσει όλη αυτή η μεθοδολογία ενός αρχαίου ελληνικού αστρονομικού υπολογιστή και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να συναφθεί ως συμπέρασμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την όλη σας προσπάθεια και σε εσάς και στους συναδέλφους σας και πάντα έτσι να μας εκπλήσετε ευχάριστα έστω και από απόσταση. Νομίζω ότι οι Έλληνες επιστήμονες πρέπει να επιστρέφουν στον τόπο τους, αλλά τα περιθώρια είναι πολλά φυσικά και στο εξωτερικό για να ανελιχθούν. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Πάμε να αφήσουμε εμείς αυτά τα ιδιαίτερα ευχάριστα να έρθουμε σε άλλα δεδομένα που αφορούν τις υποδομές στον χώρο του πολιτισμού. Νέες αποστάσεις από την περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να ενδυναμωθεί το πολιτιστικό πρόσημο. Ο Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την ένταξη του ΕΣΠΑ έργων αποκατάστασης των θρησκευτικών μνημείων. 7 νέες πράξεις πολιτιστικών παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας 3 προστασία του περιβάλλοντος, μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. Στόχος των παρεμβάσεων μέσα από το ΠΕ Πελοποννήσου είναι η προστασία και η ανάδειξη επιλεγμένων χώρων και μνημείων, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναμένεται δε να συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού των συγκεκριμένων περιοχών. Σε μία από τις επόμενες αποφάσεις, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, θα περιλαμβάνεται και το έργο που αφορά στο Μουσείο της Χώρας. Τα έργα που σχετίζονται με τη Μεσσηνία είναι η αποκατάσταση του Ναού Ταξιαρχών και του οχυρηματικού του περιβόλου στο Κάστρο της Πολύχνης στο Δήμο Ιχαλίας, με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και δικαιούχο την εφορία αρχαιοτήτων. Ακόμη, η αποκατάσταση του καθολικού και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της Μονής Ελληνικών Παλαιοκάστρου στην Άνθεια του Δήμου Καλαμάτας με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και δικαιούχο την εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Παρεμβάσεις θα εξελιχθούν και για την αποκατάσταση του Ναού Παναγίτσα στην έπεια του Δήμου Μεσσήνης με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ, όπως και για την αποκατάσταση του Ναού Αγίας Κυριακής στο πείδημα του Δήμου Καλαμάτας και τη συντήρηση τοιχογραφιών με προϋπολογισμό 240.000 ευρώ. Πάμε στον χώρο της εκπαίδευσης. Είπαμε νωρίτερα ότι θα αλλάξουν πολλά από την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα ζητήματα μέχρι τώρα. Για να πούμε, υπάρχουν θέματα με αναστολή σε διάφορα τμήματα σε επίπεδο νομού, με την κατάσταση στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά να δείχνει πώς ομαλοποιείται. Καλύτερα εξελίχθηκε αυτή η εβδομάδα σε ό,τι αφορά στην καταγραφή κρουσμάτων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Μεσσηνίας, με την κατάσταση να ομαλοποιείται. Τα παιδιά έχουν δείξει μια μεγάλη προσαρμοστικότητα στο να τηρούν τα μέτρα και θεωρώ ότι και οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι τα κρούσματα τις τελευταίες μέρες νομίζω ότι είναι λιγότερα σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες. Για την τελευταία εβδομάδα δεν έχουμε κάποιο κρούσμα, είτε σε μαθητή είτε σε εκπαιδευτικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως αυτή τη στιγμή σε αναστολή βρίσκονται μόνο τμήματα σε 2 σχολεία σε ολόκληρο το νομό. Είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Πύλου, μετά το κρούσμα που είχαμε σε εκπαιδευτικό, ανεστάλλει η λειτουργία της 6ης τάξης. Και έχουμε και το 9ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, στο οποίο είχαμε και θετικό κρούσμα μαθητή και θετικό κρούσμα εκπαιδευτικού και ανεστάλησαν το τμήμα πρόωρης υποδοχής, το δεύτερο υποχρεωτικό τμήμα το πρωινό και το τμήμα το ολοήμερο. Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Πύλου, μετά το θετικό κρούσμα εκπαιδευτικού, η υπόθεση έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις, με τους γονείς να διαμαρτύρονται έντονα και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να απαντά πως έγιναν όλα όσα προβλέπονται. Από την πλευρά της διεύθυνσης δεν ξέρω πού οφείλεται όλη αυτή η αναστάτωση. Έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από την ΚΙΑ και αυτά που πρέπει να κάνει η διεύθυνση. Νομίζω ότι έγκαιρα ενημερωθήκαμε, έγκαιρα ενημερώσαμε, πήραμε οδηγίες από τη Διεύθυνση Υγείας, η οποία έκανε την ιχνηλάτηση των επαφών και ποιο τμήμα του σχολείου θα έπρεπε, ποια τάξη θα έπρεπε να αναστείλουμε τη λειτουργία. Με τον Δήμαρχο επικοινωνήσαμε και έκανε άμεσα την απολύμανση των χώρων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση. Από τη μεριά της διεύθυνσης έχουν τηρηθεί αυτά που προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Είναι συγκεκριμένες οι ενέργειες όταν τηρείται πιστά το πρωτόκολλο που θα πρέπει να προβεί, στις οποίες θα πρέπει να προβεί η διεύθυνση. Θα επικοινωνήσουμε με τη Διεύθυνση Υγείας. Η Διεύθυνση Υγείας θα εκτιμήσει την κατάσταση, θα μας κάνει την εισήγηση και εμείς στη συνέχεια θα εισηγηθούμε την αναστολή και θα ενημερώσουμε τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας και τον Περιφερειακό Διευθυντή. Και όλα αυτά καταχωρούνται και στην υπηρεσία μας στο My School. Είπαμε πλέον, αλλάζουν πολλά σε ό,τι αφορά την υπόθεση σχολική εκπαίδευση. Μπαίνουμε σε ένα καθεστώς καραντίνας, κλειστά τα σχολεία για τις 2 επόμενες εβδομάδες. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται περίπου 3.000 ιδιοκτήτες σχολών υποψηφίων οδηγών, καθώς τους τελευταίους 24 μήνες έχουν δουλέψει όλους και όλους τους 10. Σαν να μην έφταιγαν οι απεργίες επί υπουργού Σπίτζη, ήρθε και ο κορονοϊός. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουν να λαμβάνουν πλέον από τις επιστρεπτές προκαταβολές.
Πορεία διαμαρτυρία σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας που κατέληξε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος πραγματοποίησαν οι ιδιοκτήτες σχολών οδηγών της Αχαΐας. Ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση καθώς κινδυνεύουν με λουκέτα. Έχουμε μείνει εκτός από σχεδόν όλες τις επιστρεπτές. Το 90% του κλάδου δεν έχει στηριχτεί με κάποιο οικονομικό βοήθημα. Έτσι, πληρώσαμε όλα τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν υπήρχε καμία μείωση ενώ τα οχήματά μας, δίκυκλα, αυτοκίνητα είναι σταματημένα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Είμαστε 5 μήνες κλειστοί, έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Κάποια οικονομική ενίσχυση ζητάμε, έτσι είναι απαραίτητο. Είμαστε ο μόνος κλάδος που πλήττεται τα τελευταία 4 σχεδόν χρόνια και εκτός από τον κορονοϊό και τα προηγούμενα πάλι είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις που δεν δουλεύαμε για μήνες χωρίς να φταίμε. Οι ιδιοκτήτες των σχολών οδηγών εξαιρούνται από τις επιστρεπτές προκαταβολές επειδή δεν φαίνεται η καθίζηση του τζίρου τους. Πέρυσι, οι σχολές για ένα εξάμηνο δεν λειτουργούσαν λόγω αποχής των εξεταστών του Υπουργείου, με αποτέλεσμα ο κλάδος να παραμείνει σε οικονομική ακινησία. Το 2019, καθώς επίσης το 2018, το 2017 και το 2016, ζούμε μια κατάσταση η οποία είναι συνεχόμενη, επαναλαμβανόμενη, με απεργίες εξεταστών, καθώς επίσης με ανεφάρμοστες νομοθεσίες οι οποίες μας φτάνουν. Το 2020 να μην δουλεύουμε λόγω του COVID-19 με κρατική εντολή, το οποίο με λαμβάνεται υπόψη στις επιστρεπτές ένα κομμάτι του 19. Εμείς το 19 αντιλαμβάνεστε ότι δεν δουλεύαμε. Σήμερα όμως το 20 φαινόμαστε ακόμα και για ένα μήνα και τα μηδαμινά έσοδα που υπάρχουν σε κάποιες σχολές οδηγών επειδή δουλεύουν τα βαρέα οχήματα σαν κερδοφορία. Αυτό αυτόματα μας πετάει έξω από οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση. Στη συνάντηση που είχαν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριο Φαρμάκη, ζήτησαν να μεταφερθούν τα αιτήματά τους στα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια. Ο κύριος Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε, ήταν πολύ θετικός. Είπε ότι θα στηρίξει τα αιτήματά μας, θα έχει στείλει και έγγραφο πάνω στα κεντρικά. Είπε ότι θα μιλήσει και πάλι. Χρειάζεται, είπε ο ίδιος, άμεση λύση, άμεση οικονομική. Είμαστε 5 μήνες κλειστοί και μένουμε εκτός από τις επιστρεπτές. Οι επαγγελματίες του κλάδου είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους για οικονομική στήριξη. Πάμε στην περιοχή της Κορινθίας. Ξεχωριστές είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται στο πανέμορφο δάσος του Πεφιά στο Ξυλοκαστρό. Στόχος περαιτέρω αναβάθμισή του και η αύξηση της επισκεψιμότητας. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και ενέργειες προκειμένου να αναδείξει και να προστατεύσει τον Πεφιά, ένα από τα 19 αισθητικά δάση της χώρας που αποτελεί πόλο έλξης πλήθους επισκεπτών. Καλύπτουμε διάκαινα τα οποία έχουν αραιώσει, κάνουμε περιορισμένες κλαδεύσεις αυτή τη στιγμή, τοποθετούμε αρδευτικό σύστημα καινούριο στις περιοχές που υπάρχουν αναδασώσεις καινούργιες και παλιότερες. Σκοπό να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των νέων δέντρων. Κάνουμε επισκευές ευρύτατες στο δίκτυο του Πεφιά, δηλαδή στην άρδευση του Πεφιά, και εξορθολογίζουμε τη χρήση του, γιατί χρησιμοποιεί μια γεώτρηση και χρειάζεται και χρήση ενδιάμεσης δεξαμενής, σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΞΕ, και ετοιμάζουμε τις διαδικασίες επίσης για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου ή πιο μεγάλου έργου, σε συνεργασία και την περιφέρεια Πελοποννήσου και με τη χρηματοδότησή της. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 765.000 ευρώ. Αφορά την επισκευή του κεντρικού πεζοδρόμου του Πεφιά. Αφορά την ολοκλήρωση της περίφραξης επί της παλαιάς εθνικής οδού και τον χαμηλό διακριτικό φωτισμό που απαιτείται, καθώς επίσης και την ανασκευή των εισόδων σε όλο το μήκος του Πεφιά. Πράσουμε σε νέα από τον κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε εναντίον της χαλάρωσης και του εφησυχασμού όσον αφορά την πανδημία. Από την άλλη, αναδεικνύεται έντονα το μείζον πρόβλημα του εθισμού στον διαδικτυακό τζόγο στην Ισπανία. Με διάγγελμά του στον Αμερικανικό λαό, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως μέχρι την 1η Μαΐου θα μπορούν να εμβολιαστούν όλοι οι ενήλικοι πολίτες, με στόχο την 4η Ιουλίου να κηρυχθεί, όπως είπε, η ανεξαρτησία της χώρας από τον κορονοϊό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως θα μπουν στη μάχη του εμβολιασμού 4.000 στρατιώτες, ενώ θα δοθεί δυνατότητα σε φοιτητές ιατρικής, κτηνιάτρους και οδοντιάτρους να κάνουν εμβόλια στους πολίτες. Παράλληλα, θα μπορούν και φαρμακεία να διαθέτουν δόσεις εμβολίων. Μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά, η φετινή ημέρα ανεξαρτησίας θα είναι πραγματικά μοναδική. Δεν θα συμβολίζει μόνο την ανεξαρτησία μας ως έθνος, αλλά και την αρχή της ανεξαρτησίας μας από αυτόν τον ιό. This virus. Δεν πρέπει όμως να χαλαρώσουμε.
Η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε την Πέμπτη το νομοσχέδιο με το πακέτο στήριξης ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, όπως είπε, θα δώσει την κατάλληλη όθηση για να νικηθεί ο κορονοϊός. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να φτάσουν και οι πρώτες επιταγές των 1.400 δολαρίων προς τους δικαιούχους, ενώ το επίδομα ανεργίας των 300 δολαρίων την εβδομάδα επεκτάθηκε μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Νταβίτ δεν είχε καν πατήσει τα 18 του χρόνια όταν πόνταρε για πρώτη φορά χρήματα από τον υπολογιστή του. Γρήγορα το στοίχημα έγινε θυσμός. Έφτασε στο σημείο να χάσει μέχρι και 3.000 ευρώ σε ένα μόνο Σαββατοκυριακό. Ήρθε κάποια στιγμή που μόλις είχα πληρωθεί τον μισθό μου, αλλά δεν είχα χρήματα την επόμενη μέρα. Δεν είχα χρήματα να πληρώσω τον νίκη, βενζίνη για το αυτοκίνητο ή έστω για να πάω στην δουλειά. Ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νέοι ηλικίας 15 έως 34 ετών είναι αυτοί που εθίζονται στο ιντερνετικό στοίχημα. Στην καρδιά της καραντίνας, λόγω της πανδημίας, οι στοιχηματικές εταιρείες κέρδισαν περίπου 20% περισσότερα σε σχέση με έναν χρόνο πριν, παρά την ακύρωση των περισσότερων αθλητικών διοργανώσεων. Τώρα υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τζογάρεις μέσω του κομπιούτερ, με το κινητό σου τηλέφωνο. Η αύξηση στις διαφημίσεις και η μεγαλύτερη πρόσβαση σημαίνουν ότι διαδίδεται το συγκεκριμένο φαινόμενο ακόμα περισσότερο. Ο νόμος που πέρασε πέρσι, η Ισπανική κυβέρνηση επιτρέπει την διαφήμιση στις στοιχηματικές εταιρείες σε τηλεόραση και ραδιόφωνο μόνο τη νύχτα, από τη μία μετά τα μεσάνυχτα ως τις 5 τα ξημερώματα. Απαγορεύει επίσης να αναλαμβάνουν την κεντρική χορηγία στις φανέλες των ομάδων. Ωστόσο, αυτή η νομοθεσία δεν θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή πριν τα μέσα του 2021. Η Ομοσπονδία των Απεξαρτημένων από τον Τζόγο εκτιμά ότι τα μέτρα που αποφασίστηκαν δεν είναι αρκετά. Να περάσουμε εμείς στην αθλητική σας ενημέρωση στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας στις 30. Καλησπέρα, Σύση. Καλησπέρα, Θεμή. Τι νεότερα έχουμε για την τρίτη εθνική κατηγορία? Επιστρέφει και τυπικά στις προπονήσεις. Δόθηκε το πράσινο φως από τους ειδικούς. Η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, αφού άκουσε την παρουσίαση από τον Υφυπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Μαυρωτά, αναφορικά με τη διεξαγωγή των προπονήσεων στην τρίτη εθνική, μαζί να πω ότι συμπεριλαμβάνει και την Α' εθνική ποδοσφαιρούσα άλλα ανδρών αυτό, έδωσε το πράσινο φως να επιστρέψουν στις προπονήσεις, οι οποίες ωστόσο θα πραγματοποιούνται χωρίς θεατές. Αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει. Περιμένουμε τη σχετική αναβγή, να δοθούν διευκρινήσεις. Αυτό ωστόσο που ευνηδίασε τις ομάδες είναι ακριβώς το γεγονός ότι επιστρέφουν στις προπονήσεις, ενώ οι περισσότερες, η πλειοψηφία αυτών, έχει εκφράσει την αντίθεσή της. Υπάρχουν ενστάσεις, ετοιμάζονται για ενστάσεις. Είναι οι πατσμών, οι ομάδες και του 9ου ομίλου, στον οποίο συμμετέχουν ο Πάμισος Μεσίνης και η ομάδα του Διαβολητσίου. Είναι ωστόσο εν αναμονή της προκήρυξης για να δουν τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί αυτό το πρωτάθλημα. Είμαστε σε αναμονή. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διήμερο θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Και θα δούμε και πολλά περισσότερα στην εκπομπή Κυριακή στα Σπορ. Σύση, να σας ευχαριστήσουμε. Βεβαίως. Και να περάσουμε εμείς τώρα στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Νιώθετε απροστάτευτοι στο ίδιο σας το σπίτι, την επιχείρησή σας, στο δρόμο ή το αυτοκίνητό σας? Σκύλοι διαλεγμένοι και εκπαιδευμένοι από εμάς θα διώξουν από το μυαλό σας κάθε ανασφάλεια, χωρίς παράλληλα να γίνονται ενοχλητικοί όπως άλλοι σκύλοι που δεν έχουν περάσει από τη δική μας εκπαίδευση. Βεβαίως, αναλαμβάνουμε να αναδείξουμε τις ικανότητες του δικού σας ράμπο, εφόσον μπορεί να τα καταφέρει στα έμπειρα χέρια μας, ακολουθώντας το ειδικό πρόγραμμα της προστασίας με την πρωτοποριακή ειδική ψυχολογική μέθοδο της μετάβασης. Υπεύθυνος Παναγιώτης Τσικούρης, εκπαιδευτής σκύλων. Τηλέφωνο 697-200-7143.
δημιουργία της τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Travel Guide. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.